Τροφή για σκέψη. Μάλλον θα αναρωτιέστε τι κάνω εδώ, έτσι. Ο Φράνκο, ο ιδιοκτήτης αυτού του καταστήματος, είπε πως έπρεπε να καθαριστούν τα πατώματά του. Μη με ρωτάτε, αλλά εμένα καθαρά μου φαινόντουσαν. Ναι, θα αναρωτιέστε τώρα γιατί το κάνω εγώ. Αυτό είναι όλο το θέμα. Όλα ξεκίνησαν όταν οι τελικοί στο μικρό ποδοσφαιράκι ένα μεταδόθηκαν ζωντανά σε όλο τον Καναδά και στο Ισκάκλε. Μετά από δυσκολίες ο Καναδάς, ναι, ο Καναδάς μπήκε στους ημιτελικούς μαζί με το Ιράκ, την Κορέα και τη Γαλλία. Και από τότε το Ισκάκλε άρχισε να τρελαίνεται με το παιχνίδι. Αλλά όχι περισσότερο από τον Φρανκ Μπέργκερ, τον ιδιοκτήτη του υπέροχου σαντουιτσαδικού μας, και του Ροκ Ρόκφορντ, κάτοχο του Σέζ Φρουφρου, κατάστημα με γαλλικές νοστιμιές και τιμές πολύ υψηλές. Άπιαστες δηλαδή. Πολλές έχθρες υπάρχουν ανάμεσά τους. Και το γεγονός ότι δεν είναι και οι πιο όρημοι τύποι στο Ισκάκλ τις κάνει χειρότερες. Πιστέψτε με, πιστέψτε με! Θα το κερδίσουμε το κύπελο! Θα το κερδίσουμε! Αυτό κι αν είναι αγωνιστικός πυρετός. Εγώ θα το κάνω. Υπάρχουν νόμοι για τέτοια πράγματα, ειδικά όταν το κάνεις στο σχολείο. Εννοώ, θα ζητήσω ραντεβού από τη Λόρι. Λόρι, ήθελα να σου πω... Και όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ναι, καλά. Αναρωτιόμουν λοιπόν, θα ήθελες να βγεις μαζί μου απόψε. Έχεις κανονίσει κάτι για απόψε? Τι έχεις να μου προτείνεις? Εγώ τίποτα δεν προτείνω, δηλαδή εννοώ ότι... Λοιπόν, δεν έχω κανονίσει τίποτα. Δεν τα κατάφερες έτσι? Κοίτα, αν υποσχεθείς να με πας κάπου όμορφα, ίσως και να αλλάξω γνώμη. Βέβαια, βέβαια. Χωρίς φάρσες. Χωρίς φάρσες, θα σε πάρω στις 7. Εσύ, θα έρθεις να με πάρεις? Με μια λιμουζίνα και σοφέρ σίγουρα. Φυσικά. Ωραία λιμουζίνα. Ωραίο σοφέρ. Πού πηγαίνουμε αλήθεια? Σκέφτηκα να πάμε για φαγητό και άθληση. Α, ωραία μου ακούγεται. Αρκεί να φτάσουμε εκεί σόι. Όχι. Εδώ πέρα. Στο σαντουιτσάδικο. Μα τι έχεις με το σαντουιτσάδικο? Έχουν τις καλύτερες τηγανιτές πατάτες στο Ιστκάκλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν με πηγαίνεις στο φρουφρού. Εγώ μπορώ. Την άθληση εννοούσες? Ναι, είναι τέλεια. Θα παίξουμε κανένα δυο παιχνιδάκια και μετά θα δούμε τους ημιτελικούς τρώγοντας. Ο Φρανκ έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο νέο... Δεν νομίζω, Άντι. Βρες κάποιον άλλον να παίξει μαζί σου. Δες το από την καλή πλευρά. Τώρα θα μπορώ να ξανακάνω φάρσες και δεν θα πληρώσω 2 σάντουιτς σήμερα. Ναι! Ναι! Νότια Κορέα! Έλα, Γαλλία! Μπράβο, Γαλλία! Φανταστικό! Τώρα θα δείξουμε στον εξυπνάκι απέναντι ποιος είναι το αφεντικό εδώ πέρα. Το καταπληκτικό ενθυελωμένο εγώ είναι και χασμένο από το κατάστημα! Έλα, 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 καλά πάει!
αύριο πέσουμε με τη Γαλλία. Με Γαλλίο, έτσι. Φανταστικό. Τώρα θα δείξω σε αυτό το Γάλλο βλάκα απέναντι ποιος είναι το αφεντικό στο φαγητό εδώ. Ένα πράγμα μένει να κάνω. Αυτό θα τον τρελάνει. Τι τρέχει, Ρόκφορτ? Το πράσινο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Η φήμη σου είναι σαν το φαγητό σου. Άνοστη! Τουλάχιστον κάποιοι το τρώνε το δικό μου φαγητό. Αλλά η πλήξη στομάχου στοιχίζει πολύ περισσότερο από το φαγητό. Α, αυτή η κόντρα μεταξύ Φρανκ και Ρόκφορτ μόλις μου έδωσε μια ιδέα για μια φοβερή φάρσα. Όπως είδατε, ο Μάρτιν είναι τρελός για το ποδοσφαιράκι. Έχει κασέτες από όλους τους αγώνες. Αρκεί λοιπόν να βρω έναν παλιότερο αγώνα Καναδά-Γαλλίας και... Ελάτε, φίλοι μου. Δεν θα χάσετε τίποτα. Έχουμε τη μεγαλύτερη τηλεόραση του East Gaggle. Το άκουσες αυτό, Ρόκφορτ? Τη μεγαλύτερη του East Gaggle. Καλώς ήρθατε στο φρουφρού δεσποινής μου. Μπορεί να μην έχουμε τη μεγαλύτερη τηλεόραση, αλλά έχουμε το φαγητό μας, που είναι καλύτερο. Το άκουσες αυτό, Μπέργκερ? Το φαγητό μας είναι το καλύτερο. Ξεκινήσει το παιχνίδι. Αχ, μα πώς γίνεται να χάσουμε από τον Καναδά? Κάντε μια. Πώς γίνεται να χάσουμε από τη Γαλλία? Κατεμιά! Τέλεια! Ο Φρανκ νομίζει πως κέρδισε η Γαλλία. Και ο Ρόκι ότι κέρδισε ο Καναδάς. Αν νομίζετε ότι αυτοί μισιόντουσαν μέχρι τώρα, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Πρέπει να πάρουμε εκδίκηση για αυτή την ήττα. Δεν πρόκειται να αφήσω να με επηρεάσει αυτό το πράγμα. Άντι, Ντάνι, εσείς είστε? Ναι, μάλιστα εμείς, αλλά μπορώ να σας εξηγήσω. Άκουσα πως είσαι, Ντάνι, καλός φασαλός. Μάλιστα. Έχω, πώς το λένε, μια πρόταση να σου κάνω. Θα είναι ικανοποιητική, βέβαια. Αν είναι έτσι, ναι, βέβαια. Είμαι ο μεγαλύτερος φασαδόρος του κόσμου. Τι λες να επιδείξεις τις ικανότητές σου σε αυτό το βρωμερό σαντουιτσάδικο? Καιρός είναι ο κύριος Μπέρκερ να πάρει το μάθημά του. Ως εκπρόσωπος του κυρίου Λάρκιν, πρέπει να κάνω μία ερώτηση. Τι θα κερδίσει ο πελάτης μου? Λοιπόν, θα σου προσφέρω ένα όμορφο δείπνο στο εστιατόριό μου για δύο. Αχ, Άντι, είσαι τόσο εκλεπτισμένος. Συμφωνώ. Υπέροχα. Πρώτα απ' όλα. Όχι. Όσο λιγότερα ξέρω, τόσο το καλύτερο. Κάνε ό,τι χρειαστεί, βέβαια. Λοιπόν, ομολογώ ότι πολύ γρήγορα συμφώνησες. Γιατί υπάρχει κάποιος που ξέρω ότι θα τρελανόταν να δειπνήσεις το φρουφρου. Ευχαριστώ, Άντι. Είχα αρχίσει να τα βαριέμαι τα σάντουιτς και τις πατάτες. Η Λόρη. Και μάλλον αυτά θα τρώω και τις επόμενες μέρες. Ειδικό θορυβόδες μαξιλάρι, εύκολο, απλό και αποτελεσματικό. Είναι καλό και για οικογένειες επίσης. Τι θα πάρετε, φίλοι μου? Τι λέτε για φασόλια, πάντα είναι καλά. Άντι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Όχι, ο Φρανκ με κατάλαβε.
Αυτό το μαξιλάρι. Να σου εξηγήσω. Ξέρω ότι ο Ρόκφορ ήταν πίσω από αυτό, Άντι. Θέλω τη βοήθειά σου να του δείξω ποιο είναι το αφεντικό. Πρέπει να κάνει μια φάρσα για μένα, φίλε. Εγώ ω δικηγόρο του κυρίου Λάρκιν. Θα σου δώσω δωρεάν σάντουιτς και πατάτες για μια εβδομάδα. Δώσε και στο φίλο μου τα ίδια και θα το κάνω. Σύμφωνο. Ω, ευχαριστώ, συνέπειρε. Πληρώνομαι να κάνω φάρσες. Τέλεια! Αυτή θα είναι η αρχή της καριέρας μου ως φαρσαδόρος. Το πρώτο που πρέπει να ξέρεις για το φρουφρού είναι ότι όλα είναι τέλεια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο φαγητό. Ναι, το ξέρω. Το παλιό κόλπο της τρύπιας ζαχαριέρας. Αλλά είναι καλό, ε! Κάνει καλό στο κατάστημά σου να δίνεις μπουκεμπού στους πελάτες εν εναλλακτικό πιάτο. Βρασμένος σκιούρος σε σούπα χαρτιού τουαλέτας. Νόστιμο. Είπες πως ήθελες να γίνεις φαρσαδόρος για μια μέρα. Ορίστε, το πρώτο σου μάθημα. Για τον κόλπο αυτό, μια μανιταρόσουπα είναι ό,τι πρέπει. Δοκιμασμένη φάση. Ο Ρόκφορτ εκδικείται για τις φάρσες που έκανες. Θα αυξήσω τη μίζα. Θα σας δώσω δωρεάν φαγητό για 2 εβδομάδες. Άντι, πήγαινε εκεί και κάνε ό,τι χειρότερο μπορείς. Κάτι χωμάει εδώ πέρα. Νομίζω πως ο Μπέρκερ παίρνει εκδίκηση για τη φάρσα. Το όμορφο δείπνο τώρα θα περιέχει ρομαντική μουσική στο τραπέζι σου. Τώρα πήγαινε εκεί και μη δείξεις έλεος. Ρομαντική μουσική. Θα τηλεφωνήσω στη Λόρη. Ναι. Γεια σου, Λόρη. Γεια σου. Λοιπόν, ακού τι θέλω να σου τι πω. Τι θες πάλι. Τι λες να βγούμε μαζί απόψε, Λόρη. Γιατί γελάς, σοβαρά μιλάω. Ένα υπέροχο δείπνο στο φρουφρού με ρομαντική μουσική, Λόρη. Α, αν είναι έτσι, αλλάζει το πράγμα. Η ρομαντική μουσική πάντα πιάνει. Τι λες για τις 8. Εντάξει. Ωραία, έγινε. Όχι φάρσες, όχι κόλπα. Το μαντέψατε, το παλιό κόλπο της γλίστρας. Έρχεται. Ευτυχώς. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Θέλω κι άλλη φάρσα, Λάρκιν. Κάνε ό,τι καλύτερο έχεις και θα τρως εμένα δωρεάν για 1 μήνα. Καλησπέρα, κύριε και κυρία Ντερόσα. Τι στην ευχή είναι αυτό ο Ρόκφορτ. Βρασμένος σκίουρος με σούπα χαρτιού τουαλέτας είναι. Κομμό. Ω, είναι ένα τυπογραφικό λαθός. Να σας προσφέρω κάτι. Είμαστε το καλύτερο εστιατόριο του East Gargle. Να σας προτείνω φιλέτο χοιρινό με μαγιονέζα και μαριναρισμένο σε κρέμα δικής μου έμπνευσης. Εξαιρετικό. Ή, αν προτιμάτε, έχουμε μπιφτέκι στρογγανόφ ή χοιρινή γλώσσα με φρέσκα λαχανικά. Μήπως έχετε βοτραχοπόδαρα? Όχι, ανθρώπινα πόδια έχω μόνο. Μα φυσικά και έχουμε βατραχοπόδαρα. Βασικά, ο Ρόκι έχει πολύ περισσότερα βατραχοπόδαρα από όσα πιστεύει. Et voilà, το πρώτο πιάτο είναι έτοιμο. Βατραχοπόδαρα με κέτσαπ. Oh!
αυτός και απογοτιμάται μια ελαφριά σαλάτα, κύριε. Εδώ πήγαμε καλά. Έξω! Έξω! Συμβαίνει κάτι? Είναι αυτός ο Φρανκ Μπέργκερ πάλι. Νομίζω πως το χειρότερο πέρασε. Ροκφορτ, τρελάθηκες! Υπάρχουν σκουλίκια στη σαλάτα! Αυτό σημαίνει πόλεμο. Κρέμα! Βόμβες Αλάσκας! Τάρτες με κρέμα! Η δουλειά μου εδώ τέλειωσε μάλλον. Φαίνεται πως προκάλεσες μεγάλη φασαρία εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ κρατάω το λόγο μου. Τι θα πάρει, παιδιά? Είναι κερασμένα. Και το επιδόρπιο επίσης. Θα πάγω εκδίκηση. Εγώ λέω να πάρω ένα σάντουιτς. Εσύ? Εγώ τίποτα. Θέλω να κρατηθώ για το ραντεβού μου με τη Λόρη τώρα. Wow. Ένα σάντουιτς για το συνεργάτη μου, παρακαλώ. Θέλεις πατάτες με αυτό? Ναι, γιατί όχι. Έρχεται! Σκύψε! Θα δεις τι θα πάθεις, Ροκφορτ! Θα κρατήσει πολύ ώρα αυτός ο πόλεμος. Πάω να συναντήσω τη Λόρη. Κάνε την προσευχή σου, Ροκφορτ! Αυτό το μπουκάλι έχει το όνομά σου απάνω. Και αυτό το εκλέρ είναι γεμάτο. Θα την πληγώσεις πολύ ακριβά την ήττα της Γαλλίας. Τι εννοείς την ήττα της Γαλλίας? Ο Καναδάς έχασε. Μην είσαι γελίος. Ξέρω τι είδα στην τηλεόραση. Κι εγώ ξέρω τι είδα στην τηλεόραση. Μισό λεπτό. Βλέπεις, όπως σου είπα. Δείπνο για δύο, όχι φάρσες, όχι κόλπα. Λοιπόν, πρέπει να το παραδεχτώ. Έλεγες την αλήθεια. Αυτή τη φορά. Ξέχεις τι σημαίνει αυτό? Ναι, φαίνεται πως την πατήσαμε. Εσύ έκανες όλες αυτές τις φάρσες στο εστιατόριό μου, Ροκφορτ? Όχι. Εσύ έκανες όλες εκείνες τις ανόητες φάρσες στο δικό μου? Όχι. Αντιλάρκιν! Μεγάλη καντεμιά! Μας κογόιδευε και τους δυο σαν ηλίθιους! Ίσως να τον πληρώσουμε με το ίδιο νόμισμα. Αρκεί βέβαια να τον βρούμε. Θα τον βρούμε πολύ εύκολα. Ξέρω ακριβώς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν θα το χρειαστείτε αυτό. Αποφάσισα να σας φέρω τη σπεσιαλιτέ μας. Τι είναι? Η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Δύο σπεσιαλιτέ. Έρχονται αμέσως. Βλέπω πως τα πας πολύ καλά με τα γαλλικά. Α, ναι, ξέρω πως θα διαβάζω ένα γαλλικό μενού, γιατί είμαι... κοσμοπολίτης. Απολαύστε την πρώτη σπεσιαλιτέ. Α, με κομπλιμέν πουρ λε σεφ, s'il vous plaît. Και γιατί δεν λέτε τα καλά σας λόγια ο ίδιος το σεφ? Έχω κουραστεί πολύ για αυτό το πιάτο. Θα θυμώσω αν δεν το φάτε όλο. Ο Στεφέν έχει φάρσες, ούτε κόλπα, Μαμά, εγώ, όχι, όχι. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μου έχεις κάνει. Και τώρα αντί να πληγώσεις το λογαριασμό. Μα είπατε πως το δείπνο είναι δωρεάν. Και θα είναι. Ο λογαριασμός είναι για τις ζημιές που προκάλεσες με τις φάρσες που μας έκανες. Α, δεν μπορώ να το πληρώσω εγώ. Δεν πειράζει που δεν έχεις χρήματα. Μπορείς να το πληρώσεις με τον συνηθισμένο σου τρόπο. Μην ανησυχείς, Άντι. Θα σε βοηθήσω εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λόρη. Είσαι πολύ καλή. Όχι! Oh!
Μην ανησυχείς για τη Λόρη, Άντι. Έχεις να κάνεις τόση πολλή δουλειά που θα την ξεχάσεις εύκολα. Και έτσι βρέθηκα να δουλεύω για να ξεπληρώσω τα χρέη μου. Μόνος. Αφού με άφησε η Λόρη, με άφησε και ο Ντάνι. Ο καλός μου φίλος και πιστός συνεργάτης, μα... Φαρσαδόρε, άκουσα το πρόβλημά σου. Δεν μπορώ να σε αφήσω να κουβαλήσεις μόνος σε αυτό το φορτίο. Επιτέλους, έρχεται μια βοήθεια, επιτέλους. Πού είναι η σφουγγαρίστρα? Όχι τόσο γρήγορα. Αφού δεν είδαμε τον αγώνα, ας τον παίξουμε τουλάχιστον. Εγώ θα είμαι ο Καναδάς και εσύ η Γαλλία. Γκολ! Ο Καναδάς προηγείται! Λέτη, σκόραρες όσο καθάριζα τα γυαλιά μου. Σαν το Ρόκφορντ είσαι. Λόγια, λόγια, λόγια. Και η Γαλλία ισοφαρίζει. Hey, δεν είναι δικαιό. Κοιτούσα, νόμιζα ότι περνούσε η Λόρη.